αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία, θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως και κάθε Κυριακή στις 7.30 το βράδυ, το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα τα τηλέφωνα και τα email των εκδόσεων Ακακία, για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή με ελάχιστο κόστος ή ακόμη και να παρουσιάσετε τα ήδη υπάρχοντα βιβλία σας στην εκπομπή μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Οι εκδόσεις Ακακία αναλαμβάνουν την έκδοση του ηλεκτρονικού σας βιβλίου με το ελάχιστο κόστος των 150 βρετανικών λιρών, μιας και δεν καταναλώνετε καθόλου χαρτί ή μελάνη. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στην δημιουργία των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων που καλύπτουν, το τονίζουμε, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης ή αλλιώς e-book readers και τα διαθέτουν προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας τους αλλά και άλλων μεγάλων ηλεκτρονικών καταστημάτων και βιβλιοπωλείων όπως το Amazon, το WH Smith και το Waterstone. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας τηλεθεατές, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Κρήτων Τομάζος. Κύριε Τομάζο, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρίσκομαι στο φιλικό περιβάλλον του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού Λονδίνου, του Hellenic TV, και ιδιαίτερα που μου δίνεται ευκαιρία να πάρω μέρος στο πρόγραμμά σας που έχω παρακολουθήσει μερικές φορές από την τηλεόραση και μου δημιούργησε αρκετά έντονο ενδιαφέρον. Χαιρετίζω επίσης όλους φυσικά τους τηλεθεατές. Να περάσουμε να διαβάσω το βιογραφικό σας σημείωμα. Ευχαριστώ. Ο ποιητής έχει δημοσιεύσει τα περισσότερα ποίηματά του στα ελληνικά σε πολλές εφημερίδες, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Κύπρο. Συλλογές που κυκλοφόρησαν στα πλαίσια του Environmental Forum περιλαμβάνουν τα διαφάνειες «Αυτός που άφησε τα δαχτυλικά του αποτυπώματα», «Ποιήματα 1960-1961», «Μονόλογος του αρχαίου ήρωα», «Σύνορα μνήμης», «Επίσκεψη», «Το παραμύθι του νερού», «Η βραδινή πορεία» και άλλα. Η ποιητική συλλογή «Διαφάνειες» πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Νεολαίας Εδών το 1982 και το ποίημα «Κύπρον ου με θέσπισεν», το τραγούδι του Τεύκρου, το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεολαίας Έδεν το επόμενο χρόνο, το 1983. Πεζά που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες ή περιοδικά ή στα πλαίσια του Environmental Forum περιλαμβάνουν τα «Γράμματα στον αστροναύτη που επιστρέφει», το ελληνικό τυπογραφείο «Η Σκοπιά», «Μικρή ιστορία», «What is poetry», «Modern Greek poetry», «Σύγχρονη μελέτη και αξιοποίηση του ζωγράφου Eugene Delacroix», «Δοκίμιο για το θεατρικό έργο του Άγγελου Σικελιανού», «Θέατρο μέσα στο θέατρο», «Από τη συναρτησία στη συνάρτηση», «Νέοι ορίζοντες στη ψυχολογία», καθώς και πολλά κείμενα, κριτικές αναλύσεις και αναφορικά σημειώματα γύρω από θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, θέματα του περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής παλαιοδομίας, μεταφράσεις κτλ. Το λιμπρέτο για την όπερα «Φεδέας», σε έμετρο στίχο και πεζό μονόλογο, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Τα θεατρικά έργα «Ο Μάξιμ και η Μίνη», «Ο Καρχαρίας», «Το κορίτσι με το βαθικόκινο φόρεμα» και «Η Δοκιμή» ανεβάστηκαν στη σκηνή από το θεατρικό συγκρότημα «Προμηθέας». Άλλες τιμητικές διακρίσεις περιλαμβάνουν δύο βραβεία για το δοκίμιο «Η Άγνωστη Κορέα» και ποίημα αφιερωμένο στον αγώνα του κορεάτικου λαού σε διεθνή διαγωνισμό ποίησης και δοκίμιο Κορέας. Το Διεθνές Βιογραφικό Ινστιτούτο του Κέμπριτζ τον διόρισε επίτιμο Γενικό Αντιπρόσωπο Διευθυντή για την Ευρώπη του Βιογραφικού Ινστιτούτου, αφού τον τίμησε με διάφορες τιμητικές διακρίσεις και το Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο του απόμεινε χρυσό μετάλλιο και άλλα μετάλλια για τις πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες σχετικά με την προστασία, με συγχωρείτε, του περιβάλλοντος. Το Διεθνές Πολιτιστικό Δίπλωμα Τιμής, καθώς και το Χρυσό Ρεκόρ Επιτεύξεων το 1994. Συνεργάστηκε με θεατρικούς οργανισμούς, πρωτοποριακές ομάδες συγγραφέων, ποιητών και καλλιτεχνών,
μουσικοσυνθέτες και αρχιτέκτονες σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικότητάς του και της σταδιοδρομίας του. Ίδρυσε το εθελοντικό οργανισμό Θέατρο για την Ανθρωπότητα το 1985 και υπήρξε συνιδρυτής του Environmental Forum και του θεατρικού συγκροτήματος Προμηθεύς. Κύριε Τομάζο, είναι κάτι που παραλείψαμε να πούμε για σας και θα θέλετε να μας πείτε εσείς? Όχι, δεν είπατε όλα μια χαρά. Έχω πράγματα πολλά που συνεχώς μπορεί να μιλάει ένας για πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω το υπερκαλύψατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Απλώς να μιλήσουμε τώρα για το τι θα παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί σκέφτηκα ίσως να είναι πιο πρωτότυπο να παρουσιάσω κάποια ανέκδοτα ποίηματα, μικρά, που θα μπορούν να διαβαστούν σχεδόν σαν παιχνίδι, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, από δύο παιδιά, ας το πούμε έτσι, και να αφήσουμε παρουσίαση κάποιου βιβλίου στο μέλλον. Άλλωστε, είναι και η πρώτη μας γνωριμία, δημιουργεί μια πιο έτσι άνετη ατμόσφαιρα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να παρουσιάσω μια σειρά ποίηματα και ρίσεις μαζί, που τα ονόμασα επιγραμματικά. Ωραία. Επιγραμματικά Κρήτωνα Τομάζου. Μικρά, σταθερά, διαφορούμενα βήματα ελευθερίας. Ο κόσμος σαν πάντα ανοιχτός. Γιατί λοιπόν να περπατάμε με μάτια κλειστά και πόδια που φέρανε πίσω αντί να μας πάνε μπροστά? Τα σώματά μου είναι πολλά, μα είναι η ψυχή μου μία. Βρενάχα πάλι 7 ψυχές, σε σάρκα μια. Αν ήταν το σώμα χωρίς ψυχή μαθές, πώς θα ήταν η ψυχή μας χωρίς το σώμα, πες. Πού πορεύεται η ψυχή αν δεν υπάρχει? Τι άλλο μπορεί να είναι η ψυχή εκτός από σώμα? Τι άλλο μπορεί να είναι το σώμα παρά η ψυχή? Η ψυχή στριγκλίζει όταν κεντούμε το σώμα. Πόσο μακρινό είναι το φως δίπλα μας? Τι μπορεί να διαπεράσει το φως εκτός από το φως? Το φως φωτίζει, δεν περιγράφει. Η περιγραφή συμβάντων και γεγονότων είναι η επαρχή της ψευδομαρτυρίας. Η ιστορία είναι ο συμβιβασμός των ανθρώπων εν όψη της απαραβίαστης αλήθειας. Δίκοπη νύχτα. Πήρες τη μέρα στα νύχια σου, χωρίς προειδοποίηση, σαν μαύρος πάνθυρας. Τι χρειάζεται το μεταφορικό μέσον, αφού η γη μας μεταφέρει στο σύμπαν? Πολυτάξιδε πολίτη, γιατί ξέχασες να γυρίσεις πίσω στο μικρό πλανήτη? Ξελαριγκίστηκες πολύ, πίσω από τη μάσκα της αντίστασης, νεόφερτε, αρχαία φασίστα. Η σιωπή σιωπή δεν έχει και όλα τα λόγια κατατρέχει. Τα αποθυνά, τα μακρινά, λησμόνησε παντοτινά. Μπήκε στον κήπο από την αρχή και βρήκε ο κόσμος την αρχή. Το τέλος βρήκε την αρχή. Σκοντάβει η αρχή στο τέλος. Μήπως την άλλη εποχή, δεξί μου, ήσουν μέλος? Αφού στο τέλος ήρθες και βρήκες την αρχή, χωρίς αρχή και τέλος, πού θα έχεις ξαναρθεί? Σφινώθηκαν ήδη τα νέα συνθήματα στον καθαρόν ορίζοντα. Ως πότε θα σηματοδοτούν την καθυστέρηση? Σημαδεύουν την άνοιξη, τα μάτια των νεκρών. Πήραν φόρα τα παλιά μάγια της Κύρκης σε καινούριους τροχούς. Φύλαξε τις πεποιθήσεις σου για τους επικείμενους χειμώνες. Πόσες αιώνες μετράμε το σκοτάδι, το φως, λανθασμένα? Το φως δεν φαίνεται, θα φανεί το σκοτάδι. Η γη κοιμάται και ξυπνά με το φως, χωρίς να μας βλέπει. Τίποτε πιο μεγάλο από το μικρό. Το μεγαλείο της φύσης κρύβεται στους σπόρους. Τι περιμένουμε στη μεταφυσική, αφού κρύψαμε τη φύση εκεί? Ταξιδεύουν νικηφόρα στα σκοτεινά τα άτομα. Τα άτομα προχωρούσαν αδιάσπαστα, ώσπου τα διέκοψε η διάσπαση. Το μεγάλο ή το μικρό θα νικήσει? Κούρνιασε πάλι στο κατόφλι, νηστική, η ίδια μίμηση. Περάσανε κι αυτοί με τη σειρά τους, με τη σειρά θα φύγουνε κι αυτοί.
Περάσανε και αυτοί με τα όνειρά τους και τα όνειρα σβηστήκαν στη σιωπή. Φοβερή ημέρα της αλήθειας, μεταμορφωμένη σε νύχτα. Αλήθεια, γιατί καλημέρα, γιατί καληνύχτα. Ασφαλώς θα κοιμηθείτε το βράδυ. Ασφαλώς θα ξυπνήσετε το πρωί. Ασφαλώς λέτε όχι. Ασφαλώς όταν χρειάζεται. Σίγουρα, σίγουρα. Όλα σίγουρα γυρίζουν. Διαφέρουν αυτά τα κύτταρα από τα άλλα κύτταρα. Μεταφέρουν τη γνώση. Πού θα φέρεις το πρόσωπο που δεν σου ανήκει? Στη νίκη. Η αλήθεια είναι πάντα μαζί μας. Γιατί συνεχώς περνούμε στο ψέμα? Γιατί λησμονούμε? Κύτταρο το κύτταρο μεταμορφώνεται το σκοτάδι σε φως. Σαν τι πολύτιμο να έχει γραφεί σε σκοτεινά συρτάρια σφιχτοκλειδωμένη, όπως παλιά και αντίθεση ερωμένη, που όλο και κάτι θέλει να σου πει. Πόσο να ψάξει ως μέσα το φανάρι, να βρει τον ξεχασμένο θησαυρό σε κάποιο μισοσκότεινο βυθό, πριν τον ανακαλύψουν οι κουρσάροι. Με χαροπότι τύβισμα οι σπουργίτες, αντίδωρο τα ψίχουλα μαζεύουν, και τη σπονδή που κάνω από το ποτήρι, ρουφάει ο άγριος κρίνος μέσα στον κάμπο. Προσευχή. Στο κημητήρι περισσεύουνε τα λόγια. Δεν ξέρω αν τα ξεκρίνουν οι νεκροί μου. Εξών και αν ξεχωρίσουν τη φωνή μου στον ουρανόν τα πόμακρα τα νόγια. Νυκτερινό. Όσο κι αν ψάξει τη σκηνή σελήνη, τον ίδιο ξένο βρίσκει να κοιμάται. Τ' άγνωστο του όνειρο, μες στο λαγίνι, στεργεί κάποιο παλιό του φίλο να θυμάται. Επιστροφή. Στ' άγνωστο μυστικό μου σπίτι, τα δεύτερα μου κρύφτηκαν τα χρόνια. Μακριά από τον ήλιο τον καυτό, μακριά από την καταφρόνια. Σημά για να με χαιρετήσουν στην κήτη μου και στον λησμονημένο με αυτό, γυρίζοντας της άνοιξης μαζί τα χελιδόνια. Αυτά λοιπόν ήταν τα επιγραμματικά Κρήτων Ατομάζου. Μικρά, σταθερά, διαφορούμενα βήματα ελευθερίας. Κύριε Ατομάζου, θα θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτό το έργο? Ναι, θα ήθελα να πω κάτι, γιατί είναι ένα από τα λίγα έργα που έχω μαζέψει πολύ σύντομα ποίηματα. Συνήθως τα ποίηματα που παρουσιάζω είναι πολύ εκτεταμένα. Έχω γράψει κάθε λογής, κάθε μορφής ποίηση. Αυτά όμως είναι τα πιο επιγραμματικά, ας πούμε, ποίηματα που έχω μαζέψει. Ήταν διάσπαρτα ως πριν λίγες μέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και ψαχουλεύοντας κάποια παλιά μου τετράδια κλπ, τα μάζεψα έτσι πολύ γρήγορα και νομίζω πως απαρτίζουν σχεδόν μια συλλογή, που ίσως και να τα εκδώσω σαν τέτοια. Γιατί νομίζω ότι διαβάζονται πολύ άνετα και είναι σαν ερωτήματα που δεν έχουν πάντα λογική συνάρτηση. Είναι μάλλον σαν παιδικά ερωτήματα, σαν ρητορικές, ας πούμε, ερωτήσεις, όπως λένε. Αλλά κεντρίζουν το μυαλό με ένα νέο τρόπο, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα θέλατε ίσως να μας παρουσιάσετε, να μας πείτε δύο λόγια για κάποια άλλα σας βιβλία? Ναι. Και πού θα μπορούσε ο κόσμος να το βρει? Ναι. Τα ποίηματα μου τα εκδίδωσαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχω κάνει πολύ λίγες εκδόσεις, συνήθως τις κάνω εγώ ίδιος, με δικά μου έξοδα δηλαδή. Όπως για παράδειγμα το βιβλίο αυτό που το δώσα τον τίτλο τώρα, πιστεύω είναι από τα πιο όρημα μου έργα. Είναι ένα εκτεταμένο ποίημα ουσιαστικά, σχεδόν αφηγηματικό. Περιέχει όμως και άλλα ποίηματα μέσα, καθώς και ένα άλλο ποίημα, πιο εκτεταμένο παλιότερο, που είχα κυκλοφορήσει πολύ παλιότερα, το οποίο ονομάζεται «Αυτός που άφησε τα δαχτυλικά του αποτυπώματα». Μπορεί να προθευτούν κυρίως από μένα. Τα είχα βάλει και σε βιβλιοπολία. Εκείνα τα ορισμένα αντίτυπα απολύθηκαν. Δεν σκοντίστηκα να κυκλοφορήσω πολύ πλατιά. Έτσι είναι η ποίηση που γράφω. Επειδή πάντα προτιμώ να τα παρουσιάζω ο ίδιος, όπως σε αναγνώσεις όπως αυτές που κάναμε σήμερα, σε αργαστήρια, σε συγκεντρώσεις ποιητών και σε πολύ συχνά σε εφημερίδες καθώς και περιοδικά. Το άλλο βιβλιαράκι που είχαμε ήδη παρουσιάσει μια άλλη φορά,
Εντάξει, είναι το παραμύθι του νερού και η βραδινή πορεία, που είναι δηλαδή δύο ποίηματα και αυτά μάλλον αφηγηματικά και εκτεταμένα. Είχαμε διαβάσει, ο κύριος Γιώργος θα θυμάται, παλιότερα σε μικρότερες, σε μικρά αποσπάσματα και από τα δύο. Είναι ποίηματα που είναι ανάμεσα στην ποιήση και την φιλοσοφία, θα μπορούσα να πω, ακόμα και την ιστορία. Για παράδειγμα, το παραμύθι του νερού παίζει με την έννοια του νερού σε πολλά επίπεδα, αλλά και σαν ένα είδος αφηγηματικής ιστορίας, όπως τον ποταμό που κυλά. Καλά, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά όταν τα παρουσιάσουμε. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και να ευχηθούμε να σας έχουμε και πάλι σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Θα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμητική αυτή παρουσίαση που με έχετε κάνει και ελπίζω να την βρουν ενδιαφέρουσα και οι ακροατές σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του Hellenic TV Τεχνόπολης. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική, αλλά και σε έντυπη μορφή με ελάχιστο κόστος, ή ακόμη και να παρουσιάσετε τα βιβλία σας στην εκπομπή μας, μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία, www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Ας φανταστούμε έναν κόσμο γεμάτο ηλεκτρονικά βιβλία και ας τον δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία Τεχνόπολης. Κύριε Τομάτσο, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας και εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο στο πρόγραμμα αυτό, όσο και τις εκδόσεις που ελπίζω κάποτε να δοκιμάσω και εγώ να κυκλοφορήσω μερικά από τα έργα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.